Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πότε θα έρθει το φάρμακο αυτό στην Ελλάδα και σε ποια νοσοκομεία θα διατίθεται. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες αναφορικά με τα μονοκλονικά αντισώματα, το λεγόμενο κοκτέιλ. Είναι φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν, έχουν πάρει άδεια έκτακτης χορήγησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι άδεια έγκρισης κυκλοφορίας φαρμάκου όπως το γνωρίζουμε. Άρα ο δόκιμος τρόπος να ενωθούν στη χώρα μας, αφού δεν έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA, είναι μέσω κλινικής δοκιμής. Καταφέραμε μέσω επαφών που γίνανε σε επίπεδο Υπουργείου και επίπεδο ΕΟΦ με την εταιρεία Regeneron και ξεκίνησε σήμερα, εγκρίθηκε. Είμαστε ευχάριστοι θέση να εκπρόσουμε την έγκριση της πρώτης μελέτης μονοκλονικών αντισωμάτων. Η μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί σε 5 νοσοκομεία, 2 νοσοκομεία στην Αθήνα, 2 νοσοκομεία είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι το νοσοκομείο της Πάτρας, το Πανεπιστημιακό. Από την Αθήνα συμμετέχει το νοσοκομείο Αττικό, το νοσοκομείο Σωτηρία, είναι το νοσοκομείο Ιπποκράτου και έχει από τη Θεσσαλονίκη. Η μελέτη αυτή, για να καταλάβει ο κόσμος, αφορά περίπου 100 ασθενείς και θα χορηγηθεί φάρμακο σε ασθενείς οι οποίοι είναι θετικοί, χωρίς να νοσούν, με σκοπό να μην αναπτυχθούν συμπτώματα. Άρα, κύριε Φιλίππο, επειδή σωστά το ξεκαθαρίζετε και γι' αυτό τον λόγο είστε εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ, πρόκειται για κλινικές δοκιμές σε πολύ συγκεκριμένους ασθενείς. Θα είναι ασθενείς οι οποίοι θα είναι μόνο θετικοί ή θα πρέπει να τηρούν και άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή θα έχει σημασία αν ήταν ασυμπτωματικοί ή όχι, αν έχουν χαμηλό ή υψηλό υγειικό φορτίο ίσως. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη μελέτη, γιατί πρόκειται πιθανότητα να επακολουθήσει και μία δεύτερη μελέτη, αφορά ασθενείς οι οποίοι στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχουν άνθρωπο ο οποίος έχει διαγνωστεί θετικός με PCR και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι ασθενείς οι οποίοι ανεβρίσκονται θετικοί, αλλά δεν έχουν συμπτώματα, οι οποίοι θα λάβουν το φάρμακο προκειμένου να μην νοσήσουν, και θα γίνει και μία μελέτη σε ασθενείς οι οποίοι σε άτομα τα οποία έχουν αρνητική εξέταση για κορονοϊό, προκειμένου να μην θετικοποιηθούν, να μην μολυνθούν. Δηλαδή, αυτά είναι τα δύο σκέλη της κλινικής μελέτης. Το σημαντικό είναι ότι είναι η πρώτη κλινική μελέτη, ίσως πρέπει να είμαστε η πρώτη ή η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που καταφέραμε να ξεκινήσουμε κλινική μελέτη μόνο κλινικά αντισώματα, και αυτό είναι μια ιδιαίτερη επιτυχία για τη χώρα μας. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για αυτές τις κλινικές μελέτες, για το πόσο θα διαρκέσουν? Ναι, η παρακολούθηση των ασθενών θα είναι διάρκεια ενός μηνός. Άρα, κύριε Φιλίππου, μετά από αυτό το διάστημα του ενός μηνός και βεβαίως ανάλογα και με τα αποτελέσματα που θα δείξει το φάρμακο και στις δύο κατηγορίες των ασθενών, θα μπορέσει μετά αυτό το φάρμακο να κυκλοφορήσει και πώς? Η διαδικασία έκθεσης αυτής της κατηγορίας των φαρμάκων είναι κεντρική. Δηλαδή, θα πρέπει να διοδοτηθούν σε επίπεδο EMA, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και στη συνέχεια να έρθουν στη χώρα μας. Αυτό είναι μια συμφωνία ευρωπαϊκή. Θεωρώ ότι και οι δύο εταιρείες, δηλαδή και η Regeneron και η Pharmaceutical, θα προχωρήσουν άμεσα στην κατάθεση πακέτου για αξιολόγηση από τον EMA. Οπότε, ταυτόχρονα με το πέρας της δικής μας μελέτης, πιστεύω ότι θα έχει προχωρήσει και η διαδικασία ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν στη χώρα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Φιλίππου, σε ό,τι αφορά στο θέμα του εμβολίου, θα λάβει η χώρα μας ταυτόχρονα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το εμβόλιο ή τα εμβόλια, και περίπου οι παρτίδες που θα μας αναλογούν θα είναι 25 εκατομμύρια. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και πότε? Ο εμβολιασμός για το εμβόλιο των κορονοϊών θα γίνει με οργανωμένο σχέδιο, όπως έχει ανακοινωθεί. Ο εμβολιασμός θα γίνει σταδιακά με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Δεν μιλάμε για ένα εμβόλιο, μιλάμε για τρία διαφορετικά εμβόλια, τα οποία θα έρχονται σταδιακά, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και τα τρία θα καταφέρουν για να περάσουν τα crash test του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, τα οποία, όπως δείξατε και σωστά δείξατε, είναι δυσκολότερα, ώστε να διασφαλιστεί και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Στόχος μας είναι, όπως ανέφερε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Προπάθειας Υπουργείας Υγείας, ο εμβολιασμός να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο. Μία τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Εκτιμάτε ότι στις αρχές Ιανουαρίου θα έχουμε το εμβόλιο, και αν ναι, όλο το χρονοδιάγραμμα, πότε θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός? Η εκτίμηση στηρίζεται στις πληροφορίες που μας δίνονται από το κεντρικό επίπεδο, από την Ευρωπαϊκή ΕΕ. Θεωρούμε ότι το πρώτο εμβόλιο θα διοδοτηθεί το τρίτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου. Οπότε, λογικά, μέσα στο έτος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης. Να έρθει το εμβόλιο έχει μια διαδικασία μετά, γιατί πρέπει να καθοριστεί, που θα γίνει με άμεση στάχυση της διαδικασίας, ο τρόπος διάθεσης σε εθνικό επίπεδο, να εφοδιαστούν τα εμβολιαστικά κέντρα. Άρα θεωρώ ότι μια λογική ημερομηνία είναι το πρώτο 15ο Ιανουαρίου, να ξεκινήσουν